ποτέ δεν θα πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι εφόσον υπάρχουν ακόμα εκκρεμείς αιτήσεις. Η προσπάθεια που γίνεται θα συνεχιστεί, απέδωσε πράγματι. Ευχαρίστησα τους συνεργάτες όλους που ανταποκριθήκαν στην έκκληση και η προσπάθεια θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο να εξαλειφθούν ή δυνατόν οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Μέχρι πότε? Μέχρι πότε θα επιτευχθεί πολύ σύντομα. Κύριε Διοικητά. Καταρχήν κρατάμε το ένα που είπατε, ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Άρα πρέπει να περιμένουμε ότι τέτοιες εμβόλυμες πληρωμές θα έχουμε και το επόμενο διάστημα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο να μας δώσετε λίγο τι εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα. Βεβαίως θα έχουμε και το επόμενο διάστημα εμβόλυμες πληρωμές. Βεβαίως και στόχος μας και η επιδίωξή μας είναι να πληρώνονται όσο γίνεται πιο γρήγορα οι συμπολίτες μας. Ενδεικτικά σας λέω ότι οι 4.193 θα πληρωνόντουσαν κανονικά το Νοέμβριο ή με τέλος Οκτώβρη με τη συντάξη του Νοεμβρίου. Λοιπόν, αυτοί οι συμπολίτες μας ήρθαν 20 μέρες νωρίτερα. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, κύριε Παγκαλέξη. Αυτοί οι συμπολίτες μας πληρώθηκαν 20 μέρες νωρίτερα. Αυτό θα γίνει και το μήνα Νοέμβριο και τον μήνα Δεκέμβριο, μέχρι ότου, όπως σας είπα, οι συντάξεις που είναι σε εκκρεμότητα να περιοριστούν. Μιλάμε πάντα για οριστικές συντάξεις. Κύριε Παγκαλέξη, ποιος είναι ο αριθμός τον Δεκέμβριο? Ήδη μιλήσαμε για αυτές τις 4.153 συντάξεις. Μέχρι το Δεκέμβριο, που είναι σχετικά κοντά ο Δεκέμβριος, πόσες συντάξεις πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να πληρώσετε? Να σας πω κάτι. Βάζω ως όριο το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, να σας πω γιατί. Όχι γιατί δεν θέλω να δεσμευτώ ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι βέβαιος ότι θα υπεραποδώσουν, γιατί τώρα έχουν βελτιωθεί τα συστήματά μας, ρολάρει καλύτερα το σύστημα. Απλά θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερα νούμερα από αυτά που θα σας έδινα. Θα πληρώσουμε αρκετές συντάξεις. Δώστε μας τώρα μια τάξη μεγέθους. Ο αρχικός στόχος, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Παγκαλέξη, ήταν να βγαίνουν, αυτό έλεγε και το Υπουργείο Εργασίας, να βγαίνουν περίπου 20.000 συντάξεις το μήνα. Μάλλον μακρινό όνειρο φαντάζει αυτό. Για τους επόμενους μήνες δεν το θεωρώ μακρινό όνειρο. Αντίθετα, μάλιστα, το θεωρώ όχι απλώς επιτεύξιμο, αλλά ότι θα κινηθούμε πάνω από αυτό το νούμερο. Ναι. Να αυτό σας απαντήσω εμέσως στο ερώτημά σας. Αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως, δόθηκαν τώρα 4.193 συντάξεις. Να σας πω κάτι. Σε εκκρεμότητα έχουμε ένα χάρτη, έχουμε μια εικόνα. Πόσοι ακόμα περιμένουν? Έτσι να σας ενημερώσω ότι είχαν δοθεί και το Σεπτέμβριο με εμβόλυμη αποστολή. Ναι. Είχαν δοθεί και το Σεπτέμβριο, απλά τότε δεν έγινε όλη αυτή. Άρα πόσες είναι οι εκκρεμότητες ακόμα? Κοιτάξτε, οι εκκρεμότητες αυτό που λέμε για τα ληξιπρόθεσμα είναι περίπου κάτω από 100.000. 100.000 για κύριες. Για κύριες. Εγώ αυτή είναι η αρμοδιότητά μου, για αυτές μπορώ να σας απαντήσω. Ναι. Σημειώστε όμως ότι όλες αυτές είναι αιτήσεις που δεν είναι υποχρεωτικά αιτήσεις που αντιστοιχούν σε εγκριτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης. Θα βγουν και απορριπτικές από αυτές. Είχαμε τώρα 25.000 απορρίψεις λόγω λαθών. Από την αρχή του χρόνου. Δεν είναι λόγω λαθών, είναι άνθρωποι που δεν δικαιούντουσαν τη σύνταξη. Ή που δεν φέραν τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν, ή για οποιοδήποτε λόγο. Δεν είχαν τις προϋποθέσεις. Ναι. Κύριε Παγκαλέξη, θα έχουμε, όπως είπε και η αρμόδια υπουργός, θα έχουμε τελειώσει με τις εκκρεμότητες, αν το πιστεύετε κι εσείς, και με τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα έχουμε τελειώσει με τις εκκρεμότητες μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Πολύ νωρίτερα. Μάλιστα. Κάτι ακόμα. Λάβαμε κάποια μηνύματα, κύριε Διοικητά, ότι αυτές οι συντάξεις που δόθηκαν ήταν περισσότερο συντάξεις του δημοσίου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι του ιδιωτικού τομέα. Το αντίθετο ισχύει. Το αντίθετο ισχύει. Ναι. Το αντίθετο. Οπότε περιμένουμε το αργότερο μέχρι τέλος του έτους, όπως μας είπατε. Κύριε Παγκαλέξη, είπα ότι η προσπάθεια θα είναι να πληρωθούν όσο γίνεται περισσότερο. Να ρωτήσουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Ετέθη βέβαια και στην κυρία Χτσιόγλου. Πολλοί λένε ότι ουσιαστικά τα στοιχεία για τα πλεονάσματα
δεν περιλαμβάνουν την καταβολή των συντάξεων. Όχι, εσείς... βέβαια δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν έχει, έτσι. Σας μιλώ όχι μόνο ως διοικητής του ΕΦΚΑ, σαν ένας άνθρωπος που ήμουνα 10 χρόνια οικονομικός διευθυντής του ΟΓΑ και άλλα 5 χρόνια αρμόδιος γενικός διευθυντής. Άρα. Αν δείτε τα μεγέθη της εγγεγραμμένης πιστώσης του προϋπολογισμού μετά τις τροποποιήσεις, θα δείτε ότι καλύπτει και τη συνταξιοδοτική δαπάνη των συντάξεων που καταβάλλονται και έχει και ένα πολύ μεγάλο αριθμό πρόβλεψη δαπάνης, μιλάω για το 17, για αναδρομικές συντάξεις. Δεν έχει καμία σχέση. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε κάποιοι ότι κρατήθηκαν οι συντάξεις για να έχουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα. Πήγαν καλά τα έσοδα. Εγώ το έχω ξαναπεί και οι συντάξεις θα βγουν και τα έσοδα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Οι ρυθμίσεις δηλαδή, οι ρυθμίσεις απέδωσαν όπως φιλοδοξείτε να αποδώσουν και το επόμενο μέτρο των 120 δόσεων. Να σας πω κάτι. Ναι. Απέδωσε πάρα πολύ η μείωση της ανεργίας. Η αύξηση της απασχόλησης. Οι εισφορές των μισθωτών είναι 10 έως 13% κάθε μήνα αυξημένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα. Μάλιστα. Οι ρυθμίσεις απέδωσαν, η περιουσία απέδωσε. Να πούμε λίγο, αν το μπορείτε να μας το φωτίσετε λίγο με τις εισφορές των γιατρών, των δικηγόρων, των μηχανικών. Αυτές πάνε για το 18, για το Γενάρη. Θα έκανε ανακοινώσει ο κύριος Πετρόπουλος. Όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Υφυπουργός. Έτσι. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ που θα μεταφέρει την πληρωμή των εισφορών για να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας. Και δεν είναι μόνο οι γιατροί, οι δικηγόροι, είναι και οι αγρότες. Η δεύτερη δόση του 2016. Βέβαια. Και είναι σημαντικό ποσό για κάθε ένα ασφαλισμένο. Μάλιστα. Είναι 160.000 μηχανικοί, είναι αρκετός κόσμος. Για το Γενάρη λέτε τώρα, κύριε Μπακαλέξη, έτσι. Για μέχρι 31 Γενάρη του 2018. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τρέξτε, γιατί ο κόσμος περιμένει τις συντάξεις, κύριε Μπακαλέξη. Να είστε καλά. Και τα εφάπαξ, έτσι. Και τα εφάπαξ. Δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου. Ναι. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν από τον διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Μπακαλέξη.